Το έχουν προσπαθήσει 3 φορές. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο. Αυτή είναι η εκτίμηση των κατοίκων στα χωριά της Ιχαλίας, που τις τελευταίες ημέρες έχουν κινδυνεύσει πολλές φορές από τις πυρκαγιές, τονίζοντας πως κάποιοι προσπαθούν να τους καταστρέψουν. Για εμπρισμοί πάνε, ξέρω κι εγώ. Το πιο πιθανό. Ο κάποιος δάχτυλος θα υπάρχει, δεν ξέρω, δεν είμαι και δεν έχω δει τίποτα, αλλά για να μπαίνουν έτσι φωτιές και ταυτόχρονα σε σημεία που κάτι σημαίνει αυτό. Είναι εμπρισμός, δεν ξέρω. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ευκαιρία, όποιος θέλει να κάνει μεταβολές, χρησιμοποιεί μηχανισμό να βάλει φωτιές. Γεγονός είναι ότι τέτοιες καταστροφές έχουμε από το 81 να δούμε. Επαναλήφθηκαν το 7 και επαναλήφθηκαν πάλι τώρα. Άμα εξετάσουμε ότι σε γενική κλίμακα της χώρας έγιναν τέτοιες ενέργειες, δεν μπορούμε να πούμε ότι έγιναν τυχαία. Και όλα αυτά περίεργα φαινόντουσαν να καεί όλη η Ελλάδα σε μια μέρα. Φοβάμαστε, δεν φοβόμαστε. Επόμενο είναι να φοβάσαι. Μόνιμοι κάτοικοι αλλά και επισκέπτες στο διευρυμένο Δήμο Ιχαλίας ζητούν το αυτονόητο. Ουσιαστική στήριξη από το κράτος για να σταματήσει αυτό το κακό. Αποκεντρωμένη την προσπάθεια για φύλαξη, όχι αυτό που έχουμε τώρα και δεν ασχολείται κανένας. Μετά να δοθεί φως αυτό που είπαν ότι οι εντολές είναι μόνο να σώζουμε ανθρώπους. Δηλαδή, ποιος πήρε τις αποφάσεις για να σώνουν μόνο ανθρώπους και όχι περιουσίες. Και αν είναι να σώνουν μόνο ανθρώπους, με τις περιουσίες τι γίνεται. Πώς είναι δυνατόν ορισμένες ομάδες πυρόσβεσης αδιαφόρησαν και έδειχναν φωτιές μόνο χωρίς να δείχνουν τίποτα άλλο, χωρίς να δείχνουν την ακινησία των αυτών που ήταν για την πυρόσβεση. Να ενισχύσει τα μέσα που έχει, να μην έχουμε πάλι αυτά που τραβήξαμε προημερών. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Πρόληψη θέλει. Υπάρχει οργάνωση, πιστεύω, όχι μόνο εδώ στο Δήμο, σε όλους. Ας μεριμνήσουν τώρα να τα διορθώσουν όσο πιο πολύ μπορούν. Τα δέντρα βέβαια δεν αναπληρώνονται εύκολα. Ίσως σκοπεύουν σε μεταβολές καλλιεργιών κλπ. Ίσως σε άλλη χρήση του κάθε τόπου. Μάλλον από ό,τι φαίνεται αυτό είναι, ότι προσπαθούν να εφαρμόσουν μια άλλη μέθοδο για την κάθε περιοχή. Είναι παρετημένα όλα και βλέπεις τι γίνεται. Εδώ και όγεται όλη η Ελλάδα. Δεν τα ξέρανε. Εδώ μας έδειχναν οι δημοσιογράφοι τα δάση μέσα να μην ξέρα, χαμός γινόταν. Τίποτα. Θα πάρει φωτιά, ξέρουμε κάθε καλοκαίρι τι γίνεται. Ας προσέξει το κράτος λίγο παραπάνω, να μην έχουμε τα ίδια. Γιατί το κράτος μέχρι τώρα είναι ανύπαρκτο. Εξού και θα σας παραπέμψω στις δηλώσεις της Δημάρχου μας. Τις πρόσφατες. Θέλει περισσότερο έλεγχο. Μας έχουν αφήσει, δεν ξέρω, δεν τους ενδιαφέρει. Από ό,τι φαίνεται δεν τους ενδιαφέρει. Δεν πάει να καεί όλη η Ελλάδα. Ο Δήμος να πολεμάει δεν είναι μόνο αυτό η λύση. Θέλει και βοήθεια από το κράτος. Ας διορίσει και πολλούς να πούμε πυροσβέστες, να πούμε και ανθρώπους στο κράτος και περιπολίες.